Είναι ο κύριος Γιάννης Μανουράς, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ο κύριος Χρήστος Στρατάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Μιχάλης Κριτσοτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για την Ρήξη. Και θα ξεκινήσω με εσάς τους δύο που είστε εδώ, κύριοι Μανουρά και Στρατάκη. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική επικαιρότητα αποκτά και άλλο ενδιαφέρον και μετά τις χθεσινές αναφορές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κύριου Τσίπρα. Και κύριε Μανουρά, η αλήθεια είναι, ένα ερώτημα πλανάται τις τελευταίες ώρες και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Τελικώς υπάρχει στόχος για κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Γιατί το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Τσίπρας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σφακιανάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Επειδή χθες παρακολούθησε τη διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, αυτό που είπε ο Πρόεδρός μας είναι ότι επιδιώκει μια κυβέρνηση μακράς πρόνοης και σταθερότητας με ορίζοντα τετραετία. Mm-hmm. Τώρα, αν προκύψουν κάποια ζητήματα, αυτά είναι υποσυζήτηση. Αυτό, τραπέζι, δηλαδή. αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μια κυβέρνηση σταθερότητας, μια κυβέρνηση μακράς πνοής, και αυτό θα το δούμε από την επαύριο των εκλογών. Μήπως, που πιθανότατα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Μήπως, κύριε Μανουρά, η κίνηση αυτή ήταν έτσι και λίγο ένα κλείσιμο, κλείνουμε λίγο το μάτι στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, στριμώχνουμε εντός εισαγωγικών και λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη και του λέμε: δεν κοίταξε νομίζω, να δεις, δεν νομίζω, κυρία να Σφακιανάκη. Πάμε έτσι και να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία θα θέσει πρώτον ευθυνότητα. Δεν νομίζω, κυρία Σφακιανάκη, αυτό θα το δείξουν οι συσχετισμοί την επαύριο των εκλογών. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι ευθύς εξ αρχής όσο αφορά τις προγραμματικές μας θέσεις. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας, έχουμε μια προγραμματική συμφωνία, έχουμε το Συμβόλαιο Αλλαγής. Πάνω στο Συμβόλαιο Αλλαγής επιδιώκουμε την επαύριο των εκλογών, από τη στιγμή που θα είμαστε πρώτο κόμμα, να συνάψουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής, σταθερότητας για τον τόπο. Ο τόπος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, δεινοπαθεί κάθε μέρα, βρίσκεται σε αθλία κατάσταση, χρειάζονται άμεσα μέτρα, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας, για την βελτίωση, την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι πολίτες σε καθημερινή βάση βλέπουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το τραπέζι, το οικογενειακό, κάθε μέρα γίνεται πιο φτωχό. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει την επαύριο των εκλογών να σηκώσουμε μανίκια, να στρωθούμε στη δουλειά. Είναι χάσιμο χρόνο, από τη στιγμή που οι συσχετισμοί το επιτρέπουν, να μην δημιουργηθεί μια κυβέρνηση μακράς πνοής και σταθερότητας για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά και κάθε είδους και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα ήθελα να καλέσω τους Ηρακλειώτες, επειδή σήμερα θα μιλήσει στην Πλατεία Ελευθερίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αυριανός πρωθυπουργός ο Αλέξης ο Τσίπρας, 7.30 ώρα, τον κόσμο να έρθει να ακούσει από κοντά, να δει τον Τσίπρα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να, από εδώ, από το Ηράκλειο, από το Δημοκρατικό Ηράκλειο, να στείλουμε το μήνυμα το οποίο είναι διάχυτο πλέον σε κάθε γωνιά, σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Η Ελλάδα, οι Έλληνες στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Στρατάκη, πώς ακούτε αυτά που υπόθηκαν από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Τσίπρα, και αν τελικώς θεωρείτε ότι ήταν ένα μίνι κάλεσμα αυτό προς τον Νίκο Ανδρουλάκη? Είδα και τα αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ, ήταν άμεσα. Είπατε ότι δεν συζητάμε κάτι τέτοιο για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αν δεν κάνω λάθος, είναι έτσι? Ναι, καλό σας μεσημέρι και από μένα. Θεωρώ ότι όλοι ξαφνικά αγάπησαν το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ χθες έκανε αυτό το κάλεσμα σε εισαγωγικά, αλλά κατά τη γνώμη μου ότι δεν θέλει, δεν μιλάει για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Εμείς τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ μιλάμε για μια κανονική κυβέρνηση, η οποία ναι μεν θα εξετάσει όλα αυτά τα οποία έμειναν στη σκιά το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με το θύμα των υποκλοπών, αλλά δυστυχώς έγιναν με λαθασμένο τρόπο, με την έννοια ότι δεν ήρθαν να εξεταστούν, δεν κλήθηκαν ποτέ
κρίσιμοι μάρτυρες και συγκαλύφθηκαν από το πρωθυπουργικό και κυβερνητικό περιβάλλον, και θεωρώ ότι είναι χρέος της όποιας επόμενης κυβέρνησης να πιάσει αυτό το θέμα από την αρχή, κάνοντας μια εξεταστική επιτροπή και αργότερα μια προανακριτική επιτροπή, ακριβώς για να ανεδείξει τις όποιες ευθύνες και να οδηγήσει όλη αυτή την, υπόθεση στους θεσμούς, που δεν είναι το η κυβέρνηση ούτε η Βουλή, αλλά είναι η δικαιοσύνη. Δεν είναι ήδη στη δικαιοσύνη το θέμα είναι η δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς χωρίς τα πρόσωπα εκείνα τα κρίσιμα, τα οποία λόγω της χρήσης του απορρίτου και της ερμηνείας μάλλον του απορρίτου της διαδικασίας κατατοδοκούν από τον κυβερνητικό στρατόπεδο, δεν ήρθαν ποτέ να εκφράσουν τη γνώμη τους στη Βουλή ή να αποκαλύψουν ό,τι στοιχεία έχουν στη Βουλή με το πρόσχημα του απόρριτου. Θεωρώ ότι είναι χρέος της όποιας επόμενης κυβέρνησης που αναλαμβάνω, είτε ανεξάρτητα είναι Πασόξ ή Νέα Δημοκρατία, να οδηγήσει αυτό το θέμα στη δικαιοσύνη, ακριβώς για να μην υπάρχει καμία σκιά και επιτέλους να πιστέψουμε ότι υπάρχει δημοκρατία και λειτουργούν σωστά οι δημοκρατικοί θεσμοί σε αυτή τη χώρα. Τώρα, αναφορικά με την αγωνία και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Τσίπρα να κρατηθεί ο ένας ήδη στην κυβέρνηση και ο άλλος εναγωνιωδώς να ξαναέρθει στα πράγματα και στην κυβέρνηση, θεωρώ ότι είναι σε λάθος βάση, γιατί και ο Τσίπρας μιλάει για νίκη. Είναι, θεωρώ, λίγο παροχημένο και αστείο στις μέρες μας τα κόμματα να λένε νίκη, νίκη και να πιάσουμε, να καταλάβουμε την εξουσία, να τη δούμε ως λάφυρο. Θεωρώ ότι πρέπει συνολικά να κοιτάζουμε πώς θα αλλάξει αυτή η χώρα, ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και το ποιος θα τις υλοποιήσει ή τα πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές, νομίζω έπονται. Είναι σε δεύτερη μοίρα. Και αν αυτό, θα έλεγα, μπορεί να μπερδέψει τους ψηφοφόρους πριν τις εκλογές ή να διαρωτώνται ψηφίζουμε τον έναν ή τον άλλον, θα έλεγα έτσι με ένα εύστοχο τρόπο, ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι σαν η όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, είναι σαν μια εθνική Ελλάδος, ανεξάρτητα αν κάποιος είναι οπαδός μιας μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ, όλοι μαζί όταν παίζει η εθνική Ελλάδος που εκπροσωπεί τη χώρα μας και το μεταφέρω και το κάνω εικόνα, ας πούμε, στην οποία κυβέρνηση θα ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Νομίζω ότι όλοι εκεί οι οπαδοί στηρίζουν αυτή την εθνική. Να παίζουμε την εθνική, για τη φανέλα, αυτή την, για την εθνική Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτή είναι και η κουλτούρα που πρέπει να αναπτύξουμε μετά τις εκλογές, ειδικά και μετά την, για πρώτη φορά την εφαρμογή του μέτρου της απλής αναλογικής σε αυτές τις εκλογές. Ξέρετε τι αίσθηση επικρατεί τώρα στον κόσμο, ότι βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ανεβάζει το ζήτημα των υποκλοπών στην προεκλογική ατζέντα και ένα ΠΑΣΟΚ που από την άλλη λίγο το κρατάει χαμηλά ακόμα. Σε καμία περίπτωση το κρατάει χαμηλά. Απευθυνθήκαμε θεσμικά, όλες οι κινήσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν θεσμικές. Απευθύνθηκε στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία και λοιπά, στη δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα, μάλλον θα έλεγα ότι είναι καιροσκοπική η αξιοποίηση αυτού του θέματος από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς βλέπει ότι πουλάει. Και δεν έχει άλλο τρόπο να κάνει αντιπολίτευση. Απλά πήρε ένα θέμα στο οποίο ήταν το πραγματικό θύμα, ήταν ο δικός μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να το αναδείξει αυτό αντιπολιτευτικά. Με ό,τι σαν σημαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των θεσμών και να μην μπερδεύουμε το τι θα κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και οφείλουμε να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη στο να ρηχθεί άπλετο φως σε αυτήν την υπόθεση. Κύριε Μανουρά, αν μη τι άλλο, δεν πιστεύουμε στη διάκριση των εξουσιών και ότι μία δικαιοσύνη μπορεί ανεξάρτητα να αποφανθεί για το τι τελικά έχει συμβεί. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος του ερωτήματος. Και φυσικά, με αφορμή και τα όσα είπε ο κύριος Στρατάκης, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε ότι οι υποκλοπές ίσως και να βρίσκουν ένα πιο πρόσφορο έδαφος τους στη δεξαμενή των αναποφάσεων, οπότε τώρα ανεβάζει το θέμα. Μα εμείς πάντα το είχαμε σε πρώτη προτεραιότητα το θέμα των υποκλοπών, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβάζουμε στροφές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για μας πάντα αποτελούσε προτεραιότητα, διότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθείται ο πρόεδρος ενός πολιτικού φορέα, να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ειδικών δυνάμεων, να παρακολουθείται ο μισός πολιτικός κόσμος, να παρακολουθείται ακόμη και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος εξέφρασε και κάποια στιγμή τη δυσφορία του και το παράπονο του. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ
σοβαρό θέμα για τη δημοκρατία μας, για την ελευθερία μας, και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει έτσι. Όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία το θέμα το έχει κλείσει με την εξεταστική. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς είναι, και αυτό που είπε χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας, είναι ότι μπορεί να γίνει μια προανακριτική. Το θέμα δεν πρέπει όμως να σταματήσει εκεί. Το θέμα θα πρέπει να διελευκαθεί πλήρως από τη στιγμή που 9 μήνες τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, έλεγε ότι δεν υπήρχε εθνικός λόγος τον οποίο δεν μπορούσε να αποκαλύψει, δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν, και γι' αυτό το λόγο παρακολουθόταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, εγώ νομίζω και πιστεύω ότι την επαύριο των εκλογών, γιατί άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τον κύριο Στρατάκη, το Πασόκ έχει μια καυτή πατάτα στα χέρια του να διαχειριστεί. Τώρα, ό,τι θέλει, οι αποφάσεις είναι δικές του. Λίγο σαν πολύ φέρνει νύφη μου μοιάζει το Πασόκ, κύριε Μανουρά, και το λέω. Μας αγάπησαν ξαφνικά. Δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, αλλά... Εμείς δεν βλέπουμε ούτε σαν λάφυρο το θέμα, τα γενικότερα θέματα που υπάρχουν, ούτε το θέμα των υπερκολοπών. Εμείς ενδιαφερόμαστε για την καθημερινότητα του κόσμου, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Αυτά τα προβλήματα εμάς είναι η προτεραιότητά μας, η αγωνία μας. Η αγωνία μας για να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Καταλάβατε. Δεν βλέπουμε εμείς την εξουσία σαν λάφυρο. Εμείς δώσαμε δείγματα γραφής την προηγούμενη περίοδο που κυβερνήσαμε τον τόπο. Πάντως, ρυθμίσαμε, κυρία Σφακιανάκη, το χρέος. Δώσαμε αναπτυξιακή τροχιά στην χώρα. Αφήσαμε χρήματα στο ταμείο. Πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν βλέπουμε εμείς, ούτε θέλουμε να ελέγχουμε την νομή της εξουσίας όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να δώσουμε λύσεις στον Έλληνα σήμερα, στα προβλήματα. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το θέμα των υποκλοπών, θα προσθέσω εδώ ως προβληματισμό και ως έτσι ένα κομμάτι για συζήτηση, ότι η κοινωνία και ο κόσμος, αν βγούμε τώρα στο δρόμο και ρωτήσουμε, περισσότερο τον αφορά για το τι υπάρχει στην τσέπη του, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τι έχει να πληρώσει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, ποιος είναι ο μισθός του και πώς θα βρει θέση εργασίας. Είναι σε προτεραιότητα, κυρία Σφακιανάκη. Δεν μπορούμε όμως για τα άλλα ζητήματα να τα αφήνουμε σαν πέρσι. Όλα λοιπόν τα θέματα πρέπει να τα βλέπουμε. Ωστόσο, ναι, η προτεραιότητα είναι η οικονομία. Συμφωνούμε σε αυτό. Μετά είναι η υγεία. Αλλά και οι υπόκλοπες είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να το δούμε. Όπως επίσης και οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Όλα τα κόκκινα είναι πολλά τα ζητήματα. Γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει αυτή η αγωνία. Η αγωνία να μην χαθεί πλέον άλλος χρόνος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα πάμε και στα ζητήματα της οικονομίας. Όμως, επειδή τώρα είναι μαζί μας και ο κύριος Μιχάλης Κριτσοτάκης, είναι υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΜέρΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Καλησπέρα σας, κύριε Κριτσοτάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πάνελ, καλησπέρα στους ακροατές μας. Κύριε Κριτσοτάκη, στον πρώτο αυτό κύκλο συζήτησης που έχουμε ξεκινήσει εδώ με τους άλλους δύο κύριους, έχουμε βάλει στο επίκεντρο τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες και το παραθυράκι που τουλάχιστον φάνηκε, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, να αφήνει για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, κλείνοντας το μάτι, αν θέλετε, προς το Πασόκ Κινάλ. Το είδατε έτσι εσείς? Ήταν ένα κάλεσμα αυτό που έκανε εμέσως πλησαφώς ο Αλέξης Τσίπρας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα βάλει στο επίκεντρο αποκλειστικά το θέμα των υποκλοπών? Κυρία Σφακιανάκη, εγώ παρακολούθησα πολύ προσεκτικά μότα-μότ που λένε την δήλωση του κυρίου Τσίπρα, και μετά είδα και την επεξήγηση που δόθηκε, η οποία ήταν συμπληρωματική και διορθωτική, αλλά είδα και όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ τώρα κάποιος έλεγε, και εγώ το έχω επαναλάβει, ότι οι προεκλογικές περίοδοι στην Ελλάδα μοιάζουν με την πρωταπριλιά. Τα ψέματα τα μεγάλα δηλαδή τότε λέγονται. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι όμως κρύβονται και κάποιες αλήθειες. Μια μεγάλη αλήθεια που κρύβεται είναι ότι υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, που είναι το κόμμα που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, και δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, τέτοιο μνημόνιο δηλαδή σε όλη την Ευρώπη. Και στον κόσμο πιστεύω ότι δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Το δεύτερο. Πώς και άλλες χώρες, κύριε Κριτσοτάκη, συγγνώμη. Και άλλες χώρες μπήκαν σε μνημόνια. Όχι, με τέτοιο μνημόνιο καμία άλλη. Και επιμένω, και αν θέλετε να το συζητήσουμε μετά. Και ενωμένες βγήκαν. Ενώ εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, αλλά συγγνώμη. Ναι. Βεβαίως. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις διακοπές, γιατί δημιουργούν μια καλή συζήτηση οι διακοπές. Αν γίνονται καλοπροαίρετα.
Και εσάς ήταν καλό. Και σε ήρεμους τόνους. Και σε ήρεμους τόνους. Και σε ήρεμους τόνους. Ναι, βασικό. Δεν είμαι για να χαλάσω τη συζήτηση. Ναι, όχι, είμαι για να τη φτιάξω. Κανένας σας δεν τη χαλάει. Ακριβώς. Και θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι το κοινό πρόγραμμα των τριών που έχουν ψηφίσει τα μνημόνια, των τριών κομμάτων που είναι η πλειοψηφία του πολιτικού σκηνικού αυτής της χώρας, ξέρετε, είναι το εξής. Ότι είναι ο νεοφιλελευθερισμός που εμπεριέχουν τα τρία μνημόνια. Αυτό λοιπόν είναι μια κοινή προγραμματική πλατφόρμα στην οποία πατάνε τα τρία αυτά τα κόμματα και δεν μπορώ να εξηγήσω τον καυγά που κάνουν, ενώ έχουν μια τέτοια μεγάλη ιδεολογική και πολιτική βάση, αλλά και πολιτική πρακτική, να προσθέσω, και από την άλλη μεριά τσακώνονται. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Είτε είναι αυτή η κυβέρνηση τώρα η μονοκομματική της Νέας Δημοκρατίας, είτε αύριο μια της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ ή και μια άλλη οποιαδήποτε, είτε εκείνη η οποία περιμένουμε, διότι είδατε ότι από χτύπους λέει ακούς στα Χανιά, περίμενε και στη χώρα. Έτσι δεν λέγανε παλιά οι συμπατριώτες μας, οι παππούδες μας, τέλος πάντων. Να σας πω λοιπόν τι ακούγεται. Ότι με πρόσχημα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου μπορούμε να κάνουμε ό,τι έγινε στις Πρέσπες, στη λίμνη δηλαδή, να το κάνουμε και στη θάλασσα. Που σημαίνει όμως ότι αυτό, ξέρετε τι θέλει, μια κυβέρνηση εθνικής εντός εισαγωγικών, ο Θεός να την κάνει λόγω ενότητας, η οποία θα πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι επιταγές των Αμερικανών Ατοικών, κύριε Μανουρά, και το λέω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι, και το λέω και στο ΠΑΣΟ, κύριε Στρατάκη. Και λέω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για πολιτική και όχι για προεκλογικά και για ψήφους, θα μου πεις, μα τώρα είναι μερικές μέρες πριν τις εκλογές. Άρα λέτε ότι ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα αυτό που. Όχι, έκανε θέλω ο να πω ότι είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά φέρνει στο ότι να κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να είναι λίγο για τις υποκλοπές, να είναι λίγο για τόνα, να είναι λίγο για τ' άλλο. Ας αρχίσει η συνεργασία να γίνεται και θα μου πείτε, μα καλά, εσείς τώρα είστε κατά των συνεργασιών, αφού είσαι υπέρ της απλής αναλογικής και το ξέρετε, γιατί παλιός είμαι και έχω αφήσει ίχνη. Και λέω, ναι. Αλλά κοιτάξτε, μια διευκρίνηση. Η απλή αναλογική δεν είναι πολιτική, είναι σύστημα. Δηλαδή λέει ότι η ψήφος του ενός με του άλλου θα είναι το ίδιο. Πέραν τούτου. Ναι, αλλά ήταν και πολιτική επιλογή. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι είναι υποχρεωτική. Δηλαδή να μην κλέψει ο πρώτος από το δεύτερο ή από τον τρίτο ή από τον τέταρτο, ή να μην αφήσει κόμματα έξω από τη Βουλή για να μπορεί να αποκτήσει αυτοδυναμία. Γιατί αυτό θα είναι μια ισχυρή πλειοψηφία, αλλά δεν θα είναι μια δημοκρατική πλειοψηφία. Και ξέρετε, όποιος κατουράει, λέει, στη θάλασσα, το πληρώνει στο αλάτι. Γιατί τρώει το αλάτι με το. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να σας πω. Και θέλω να πω ότι όπου πηγαίνω τώρα και μου λένε, μα δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις, λέω, με ρωτάνε για τις εκλογές της Τουρκίας και λέω, κοιτάξτε, Ερντογάν και Κιλιτσάρογλου, όχι, απλώς το αναφέρω, δεν κάνω άνοιγμα στο θέμα. Λέω, κοιτάξτε, συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η Τουρκία έχει τόσα πολλά προβλήματα και ξέρετε γιατί κουβεντιάζει. Αν πρέπει να φύγει αυτός να έρθει εκείνος, και δύο ακροδεξιοί είναι εθνικιστές. Και από την άλλη πλευρά η οικονομία. Δεν θα διαφωνήσω, γιατί είναι μια οικονομία η οποία έχει καταρρεύσει την Τουρκία και είναι αλλού η συζήτηση. Και αυτό είναι το επιχείρημά μου. Η λογική δηλαδή. Εγώ που το λέει ότι στο τέλος πρέπει να πάμε σε ρήξη, να συζητήσουμε. Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα που χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ, που έχει 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ το θα επιμείνω στο ερώτημα. Πιστεύετε, ερμηνεύετε την κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ως μια προσπάθεια να δέσει ενδεχομένως το να δέσει εντός εισαγωγικών, κύριε Στρατάκη, για να μην παρεξηγηθώ, επικοινωνιακά, αν θέλετε, να δέσει τον κύριο Ανδρουλάκη για να πάει σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Σας είπα ότι το βλέπω και ότι έχει μια τέτοια πλευρά, γιατί δεν είναι, είναι πολύ πλευρό αυτό. Και έχει από την άλλη πλευρά και μια σαν είδα σωτηρίας είναι, να πει ότι εγώ έχω και, γιατί του λένε όλοι όχι, 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 πρέπει να βρει και ένα ναι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά είναι προεκλογικά, επιμένω, δεν είναι πολιτικά. Γιατί θα μου πείτε, μα αφού είναι προεκλογική περίοδος, ό,τι λέμε δεν είναι πολιτικό. Ωραία. Ναι, αλλά αποκρύπτει το βασικό. Δηλαδή σήμερα το πρόβλημα στην χώρα είναι άλλο από εκείνο που συζητιέται. Δεν είναι δηλαδή η κυβερνήση συνεργασία, είναι σε ποια βάση θα πρέπει να είναι η συνεργασία για να δούμε τι θα ωφεληθεί η πλειοψηφία. Και από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε σε ποια βάση πρέπει να είναι οι συνεργασίες, γιατί θέλω να ανοίξω και τον επόμενο κύκλο συζήτησης, αλλά θα ξεκινήσω από σας, κύριε Κριτσοτάκη. Επειδή είστε και εδώ τρεις εκπρόσωποι κομμάτων για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία σας έχει κατηγορήσει ότι ενδεχομένως η δικιά σας συμμαχία, αν το επιτρέψουν τα ποσοστά την επομένη των εκλογών, να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση όπως την έχουν χαρακτηρίσει, κυβέρνηση ηττημένων. Αν δεν κάνω λάθος, τον όρο τον έβαλε πρώτο ο κύριος Τσίπρας και μετά
τον χρησιμοποιήσει και ο κύριος Μητσοτάκης. Βλέπετε, κύριε Κριτσοτάκη, περιθώρια τέτοιου είδους συνεργασίας και υπό ποιους όρους θα μπορούσατε να δείτε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Εσείς καλά μου το θέτετε, κυρία Σπαγιανάκη, δημοσιογραφικά. Αλλά εγώ θα το απαντήσω πολιτικά. Δεν είμαστε τρία κόμματα που μοιάζουμε, είμαστε δύο κόμματα που έχουν την κοινή βάση που σας είπα πριν. Δεν είπα ότι μοιάζετε, είστε τρία κόμματα εκπρόσωποι. Ναι, μα το κατάλαβα. Αλλά εγώ λέω, κατηγορούνται μεν από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό θα κάνει να είναι τρία κόμματα μαζί, αλλά έχουν τα δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μετά την ψήφιση του μνημονίου και την μετάλλαξή του, και το ΠΑΣΟΚ με την απόσταση που έχει πια από τις αρχικές του αρχές, γιατί άλλαξε αρχές. Λοιπόν, είναι δύο κόμματα που έχουν μια κοινή βάση που μπορούν να συνεργαστούν. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, εγώ λέω, που κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία τους άλλους δύο, αλλά και αυτή είναι μέσα στο ίδιο καλάθι. Εμείς είμαστε έξω από αυτό το καλάθι. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε σε μια μνημονιακή νεοφιλελεύθερη πολιτική που θα είναι η βάση της συνεργασίας των δύο, των τριών, όσοι είναι. Εμείς λοιπόν έχουμε μια άλλη άποψη. Πάντως, εσείς καλά κάνετε και το θέτετε. Ναι, το αλλά ερώτημα. Η απλή εναλογική επιβάλλει και συνεργασίες. Ακριβώς αυτό σας είπα. Με ποιους θα συνεργαστείτε όμως? Ακούστε. Με αυτούς οι οποίοι δεν είναι στην πλατφόρμα του νεοφιλελευθερισμού των μνημονίων. Mm-hmm. Λέω λοιπόν ότι εδώ θα μπορούσαμε να πούμε και να προτείνουμε κατά κάποιο τρόπο, το έχουμε ήδη προτείνει, ότι οι δυνάμεις εκείνες που είναι αντιμνημονιακές και δημοκρατικές, για να μην πάει το μυαλό κάποιον σε άλλα πράγματα, θα έπρεπε να είναι σε μια συνεργασία πολιτική, ναι, εκλογική, εγώ θα έλεγα πάλι ναι, αλλά τουλάχιστον το πρώτο, και το δεύτερο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αυτό λοιπόν είναι μια διαφορά που χωρίζει το λάδι από το νερό, και θα έλεγα ότι έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί τα προβλήματα που ξεκίνησα να λέω πριν, δηλαδή το μεγάλο χρέος, το οποίο είναι αδιανόητο, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι θα το πληρώσουμε. 400 το δημόσιο, 300 το ιδιωτικό, 200 τα ελλείμματα. Θα πάμε στην πρόταση. Πάει περίπου στο 1 τρισεκατομμύριο. Όχι, δεν είναι η πρόταση. Έχω πρόταση, αλλά δεν την κάνω τώρα. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν, και αν το πάτε μαζί με την ανεργία, που είναι γύρω στο 1.100.000 με στοιχεία του ΟΑΕΔ, και από αυτούς οι 96.000 είναι μόνο εκείνοι που παίρνουν το επίδομα ανεργίας, οι υπόλοιποι δεν παίρνουν. Για ποιους λόγους, το ξέρετε, γιατί στον ίδιο πλανήτη ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα σας έλεγα ότι αυτές οι πραγματικότητες είναι εκείνες που χωρίζουν και ενώνουν, και δεν είναι η απλή αναλογική. Ενωθείτε όλοι, γιατί έχουμε απλή αναλογική. Ωραία. Προς Θεού. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω την συζήτηση, κύριε Μανουρά, στα όσα είπε και ο κύριος Κριτσοτάκης. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Με φόντο και την ερώτηση που έκανα για κυβερνητικές συνεργασίες που θα μπορούσαν να προκύψουν, μιλάτε για μια προοδευτική κυβέρνηση. Με ποιους θα μπορούσατε να κάνετε την κυβέρνηση αυτή, όταν υπάρχει ένα Πασόκ που λέει όχι με τον Τσίπρα πρωθυπουργό, όχι με το Μητσοτάκη πρωθυπουργό? Υπάρχει ένα Μέρα 25 που λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με όσους έχουν στήριξη μνημόνια. Με ποιους θα κάνετε την προοδευτική κυβέρνηση? Κυρία Σφακιανάκη, καταρχήν θα πρέπει να απαντήσω στον κύριο Κριτσοτάκη το εξής. Εμείς, παρόλο που είμαστε σε προεκλογική περίοδο και όπως είπε, χαρακτήρισε ο κύριος Κριτσοτάκης ότι οι εξαγγελίες είναι όλες σαν να είμαστε σε πρωταπριλιά, κάτι τέτοιο υπόθηκε. Όχι, όλες, αλλά ξέρετε πολλές. Λοιπόν, να ενημερώσω τον κύριο Κριτσοτάκη, ο οποίος πιστεύω ότι το γνωρίζει, αλλά προφανώς μπορεί να το έχει ξεχάσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο παρουσίασε το πρόγραμμα, το υπάρχον πρόγραμμα, για να έχουμε την ευχέρεια, αν χρειαστεί, να το συζητήσουμε, να το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και αν έχουμε την ευχέρεια να γίνουν και διορθωτικές αλλαγές. Ένα αυτό. Δεύτερον, κύριε Κριστουτάκη, ο κόσμος, εσείς λέτε να κλείσουμε τις τράπεζες σε ένα σύστημα δίμετρα, ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Είπα εγώ, και για ξαναπείτε το αυτό. Για τη δραχμή είπατε κάτι. Όχι, δεν είπα. Και ό,τι λέει δεν επιτρέπω, κυρία Σφακιανάκη, να στείλουν κακή εκτυπώ για να το απαντήσουν. Αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά. Αυτά που λέω, λοιπόν, όχι, δεν το έχω πει. Δεν από το εκεί πέρα, οι Έλληνες έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Κύριε Μανουρά, δεν κάνετε καλά τώρα. Το προηγούμενο. Τώρα χαλάτε τη προηγούμενη δεκαετία. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα. Εμείς δεν ψάχνουμε σανίδα σωτηρίας. Εμείς θέλουμε να σταθούμε δίπλα στον Έλληνα πολίτη, στα προβλήματά του. Αυτό μας καίει. Την καυτή πατάτα την έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από ό,τι δείχνει θα είναι το τρίτο κόμμα. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει την προγραμματική μας συμφωνία. Η πρόσκλησή σας είναι μόνο προς το ΠΑΣΟΚ? Η πρόσκλησή μας είναι προς τα κόμματα που μπορούν, οι συσχετισμοί θα το δείξουν. Έτσι, εμείς δεν θέλουμε μια κυβέρνηση ηττημένων,
Εμείς αποκλείουμε τέτοια γεγονότα. Αν είμαστε δεύτεροι, είμαστε που δεν υπάρχει περίπτωση, είμαστε δεύτεροι. Άλλοι θα έχουν το πρόβλημα. Ωραία. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια σταθερή κυβέρνηση μακράς πνοής τετραετίας για την αντιμετώπιση, το ξαναλέω, για τη γρήγορη, άμεση, αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Αυτό μας καίει πρωτίστως. Εμείς έχουμε δείξει στην προηγούμενη κυβέρνηση τετραετίας που είχαμε ότι έχουμε την θέληση, ξέρουμε πλέον, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα, να τη φέρουμε σε μια άλλη διάσταση. Mm-hmm. Αυτός είναι ο καημός. Τώρα, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν... για τον ΑΒ λόγο την επαύριο των εκλογών επιλέξει, δεν ξέρω ποια θα είναι η επιλογή του, είναι, θα αναλάβει τις ευθύνες τους. Όλη τη Δευτέρα των εκλογών θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ θα επιμείνω, ναι. Η πρόσκληση προς τον κύριο Βαρουφάκη θα γίνει αν λάβετε εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Θα κάνετε πρόσκληση και στο Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Αυτό θα το δείξουν οι συσχετισμοί, αλλά από όσα έχει δηλώσει ο πρόεδρό μας, δεν μπορούμε να σερνόμαστε από 1,3%. Δεν υπάρχει λόγος. Βέβαια, εσείς δεν ξέρετε ότι κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3%. Προφανώς όμως, κύριε Κριτσοτάκη, τότε... το ξέρω ότι είσαστε στο 3% και ένας λόγος που μετακινήθηκα είναι γιατί είδα στον Αλέξη τον Τζίπρα ένα χαρισματικό ηγέτη που πήρε ένα κόμμα από το 3% και το έκανε κόμμα εξουσίας. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Και γιατί το 19... Το 19, κύριε Στρατάκη, το 19 κρίθηκε. Παρόλα αυτά, παρόλο που κρίθηκε, κύριε Στρατάκη, εμείς δεν πήγαμε από το 44% στο 4%. Συμφωνούμε, εμείς στις δεύτερες εκλογές χάσαμε, αλλά δεν χάσαμε 40 μονάδες, χάσαμε 5-6 μονάδες. Κρυθήκαμε για αυτά. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε. Αυτό είναι προς τιμή μας. Γιατί δεν κοιτάξαμε από το 44 προς τιμή σας, από το 44 που κατεβήκατε στο 4. Τα κόμματα δεν είναι για να κρατάνε. Γιατί ακριβώς δεν κοιτάξαμε το κομματικό όφελος και κοιτάξαμε να γίνουν 2-3 πράγματα για τη χώρα. Επειδή πρέπει να κάνω και τη ρύθμιση του χρόνου και επειδή θα πρέπει να πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, θέλω ο κύριος Στρατάκης να πάρει λίγο χρόνο. Θέλω ο κύριος Στρατάκης να πάρει και εκείνος λίγο χρόνο πριν πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις, για να είμαι σωστή στην κατανομή του χρόνου. Τη μανία που έχουν για εξουσία κάποιοι, που αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η εξουσία για την εξουσία, μας ενδιαφέρει να γίνουν 2-3 πράγματα σωστά για τη χώρα και το αποδείξαμε ακριβώς επειδή κατακριμνίστηκαν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ από τα πολύ μεγάλα στα πολύ μικρά, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να σωθεί η χώρα, κύριε Κριτσοτάκη. Και σιγά σιγά έγινε. Ίσως έγινε, ναι, μέσα σε Ζιβάρδο λίγο χρόνο, αλλά θέλω να πω ότι δεν κάθομαι να λέω στον κόσμο ότι εμείς η παράταξη και 40% και 30% και θα ξαναγίνουν νικητές. Νομίζω είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει και ο κόσμο. Ο κόσμο θέλει να ακούσει και να συμφωνήσουν μεταξύ μας σε 5 βασικά πράγματα για τη χώρα. Θέλω να σχολιάσω λίγο τον κύριο Κριτσοτάκη, δυστυχώς, και συγγνώμη για την κριτική μου, έχει καταντήσει και το ΜΕΡΑ25 σαν ένα διαφορετικό κουκουέ, με την έννοια ότι αντιτίθεται στις όπως λέει, ισχυρίζεται στις μνημονικές πολιτικές, αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς αυτή η ρητορική αντιμνημονιακή που τόσο πολύ δίχασε την ελληνική κοινωνία, χωρίς να ψάξουμε να βρούμε λύσεις στα πραγματικά αίτια της κρίσης που εμείς πιστεύουμε ότι εκεί μας οδήγησε η κυβέρνηση Καραμαλή 4-9 και στο υπέρυγγι αύξηση του δημοσίου χρέους, και να δούμε από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Και αν αφορά με τις εκλογικές συνεργασίες, κυρία Σφακιανάκη, εμείς δηλώνουμε ότι με πρόσωπα που έχουν κριθεί, έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή και με τα πρόσωπα του νυν πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, και του προηγούμενου πρωθυπουργού, του Τσίπρα, αλλά και με του προέδρου του ΜΕΡΑ25, του κ. Βαραχαφάκη, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών σε μια κυβέρνηση. Θέλω να πω, δοκιμάστηκε, είχε την εξουσία στα χέρια του. Και δοκιμάστηκε και απέτυχε σε μια. Το βουλευτικό και έφυγε. Σε μια όμως κυβέρνηση, κ. Χαζωτάκη, απέτυχε, ενώ είχε, ας πούμε, το μαχαίρι και το καρπούζι. Ενώ εσάς δεν έφυγε κανένα. Εξουσία. Εμείς όμως κατακριμνιστήκαμε, όπως δεν αρέσει να λέω στον κύριο Μανουρά, απέσαμε από το 40% σε πολύ μικρά ποσοστά. Ναι, ξέρετε, θα πω, πήραμε αυτό το ρίσκο για να καταλήξουμε. Το πληρώσαμε, λέει, γιατί έπεσαν τα ποσοστά. Για ρωτήστε τον κόσμο που αυτοκτόνησε, για ρωτήστε τον κόσμο που είναι άνεργος. Ο κόσμος το πλήρωσε, δεν το πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στρατάκη. Προφανώς υπήρχαν και απώλειες. Όχι και απώλειες, εκεί ήταν οι απώλειες. Στην κοινωνία, τεράστιες. Σε μια κοινωνία που διχάστηκε με την αντιμνημονιακή ρητορική και όλοι ήταν απέναντι.
αντιστοιχεί, όχι από τη ρητορική. Και τη ρητορική. Ήταν απέναντι όλοι και πετούσαν πέτρες στο Σύνταγμα, θυμάστε, και στις πλατείες, και ήσασταν και εσείς. Όχι εσείς προσωπικά, ενώ οι πολιτικές δυνάμεις. Έπρεπε να πάω διακοπή. Είχατε βοηθήσει τότε πολιτικά μια κυβέρνηση, όπως έγινε σε άλλες χώρες, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, που βρέθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις αξιοποιώντας μηχανισμούς χρηματοδότησης, ESM και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά αυτές μετά από λίγα χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής βγήκαν από τα μνημόνια και τις υπεργόρευσεις. Εμείς έπρεπε να περάσουν 10 και πλέον χρόνια για να καταφέρουμε να βγούμε τυπικά εκτός μνημονίου, τυπικά όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς με όλα τα προβλήματα της. Κύριε Στρατάκη, θα συνεχίσω με εσάς, γιατί η ερώτηση παραμένει σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των κυβερνητικών συνεργασιών. Στις κάλπες, ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει δεν ψηφίζει και για τον Πρωθυπουργό του. Και επιμένω σε αυτό, γιατί υπάρχει και ένα πασό κοινάλ που λέει, φαντάζομαι ότι η κλίση, το κάλεσμα προς εσάς θα είναι, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοκόμμα είτε είναι η Νέα Δημοκρατία πρωτοκόμμα, θα είναι προς εσάς για μια συνεργασία κυβερνητική. Τελικώς δεν ψηφίζουμε και για τον Πρωθυπουργό, γιατί λέτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς και ψηφίζουμε για Πρωθυπουργό, αλλά όπως ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε ένα πρωθυποκεντρικό πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Έχουμε βέβαια προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά επειδή και λόγω της εφαρμογής της απλής αναλογικής, θεωρώ ότι τουλάχιστον τα διαφαινόμενα δύο πρώτα κόμματα, αν έχουν ποσοστά κάτω του 30%, τότε δεν υπάρχει η πλειοψηφία με την έννοια ότι ο αρχηγός του πρώτου μειοψηφούντος κόμματος μπορεί να είναι και πρωθυπουργός, με την έννοια ότι δεν θα έχει την καθολική αποδοχή από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις για να εφαρμόσει κάποια πράγματα. Εμείς, και το είπα και προηγουμένως, ότι θεωρούμε ότι τα πρόσωπα των Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα απέτυχαν, και νομίζω είναι, και αναφέρω το δημοκρατικό μας δικαίωμα σαν Πασό και σαν παράταξη, να μην θέλουμε κάποιον από τους δύο πρωθυπουργούς, ότι θεωρούμε δοκιμάστηκαν, και ο μεν την τετραετία 15-19, ο άλλος μέχρι σήμερα, θεωρούμε ότι απέτυχαν, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή. Η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο, παρά την προσπάθεια ωρεοποίησης που κάνει η κυβέρνηση και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εμείς λέμε ότι στα πλαίσια, προφανώς το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες διαδικασίες μετά τις εκλογές, όπως γνωρίζετε. Εμείς λέμε ότι στα πλαίσια της τρίτης διευρυντικής εντολής θα βάλουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο τραπέζι και θα δούμε ποιες πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν σε κάποια βασικά πράγματα για τη χώρα. Το ποιος θα κληθεί να τα υλοποιήσει μπορεί να είναι ένα τρίτο πρόσωπο, και όχι μόνο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά και τα πρόσωπα των κορυφαίων υπουργείων που θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Γιατί μόνο τότε θα υπάρχει και η διασφάλιση. Πρόσωπο πέρα από αυτά που έχουν κριθεί στις κάλπες. Ενδεχομένως ναι. Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε ποιο θα μπορούσε κάποιος, να είναι σε κάθε περίπτωση. Όχι, μπορεί και να μην το ξέρουμε. Να είναι σίγουρα ενεργά πολιτικά. Δηλαδή να είναι εκλεγμένοι κοινοβουλευτικά, λέω εγώ. Αλλά θεωρώ ότι τα πρόσωπα αυτά θα είναι αυτά που θα είναι το εχέγγυο για την εφαρμογή. Και ότι θα δεσμευτούν ότι θα υλοποιήσουν αυτά τα συμφωνηθέντα μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάποιο πρόσωπο. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός του κάτω 30% να λέει ότι εγώ θα είμαι πρωθυπουργός, εγώ θα κάνω. Θα υπερισχύω πολιτικά έναντι του δεύτερου και του τρίτου για να εφαρμόσω δικές μου πολιτικές. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει και το νόημα η συνταγματική επιταγή εφαρμογής μετά και την απλή αναλογική. Mm-hmm. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ο πρώτος να λέει τους άλλους δύο ή τους επόμενους, οι οποίοι θα έχουν μικρή διαφορά μεταξύ τους, δεν μπορείς να τους λέει τιμένους, γιατί ο ίδιος δεν είναι νικητής. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή και την αρχή της δεδηλωμένης στην Ελληνική Βουλή, οπότε σε καμία περίπτωση οι χαρακτηρισμοί νομίζω δεν ταιριάζουν, είναι καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα, κυβέρνηση νικητών ή ηττημένων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι γίνονται για καθαρά επικοινωνιακούς σκοπούς. Μάλιστα. Κύριε Μανουρά, για να πάμε λίγο και στο κομμάτι της οικονομίας. Υπάρχει μια κριτική προς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κοστίζει ακριβά, και υπάρχει και ένα κάλεσμα από το κυβερνών κόμμα που σας λέει γιατί δεν συμφωνείτε και γιατί δεν λέτε ένα ξεκάθαρο ναι στο να κοστολογηθούν τα προγράμματα του κάθε κόμματος από έναν ανεξάρτητο φορέα. Γιατί δεν την δέχεστε, δεν την αποδέχεστε αυτή την πρόσκληση? Σας έχει πετάξει το γάντι η Νέα Δημοκρατία. Μας έχει πετάξει το γάντι ποια? Η Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα που δεν μπορεί να συμμαζέψει τα του οίκου της, που έχει κατεχρεώσει την Ελλάδα. Πώς? Εμείς έχουμε κάνει το πρόγραμμά μας, το επεξεργαζόμαστε τώρα και 3 χρόνια. Mm. Έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμά μας, είναι υλοποιήσιμο.
στοιχίζει 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν, έχουμε πει από πού θα βρεθούν οι πόροι για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμά μας. Και μην ξεχνάμε ότι βγήκε αρχικά η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι το πρόγραμμα στοιχίζει 25, μετά 45, μετά 70, μετά 80. Μέχρι αύριο μπορούν να πούν και 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφού και ο ίδιος ο κύριος Σκρέτσος, ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε πριν 20 μέρες και κρατούσε ένα χαρτί που έλεγε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το έχει κοστολογήσει και έλεγε ψέματα. Εμείς λοιπόν, κυρία Σφακιανάκη, έχουμε αποδείξει στην πράξη τι μπορούμε να κάνουμε και δεν δεχόμαστε καμία κριτική. Τους ενοχλεί γιατί το πρόγραμμά μας χτυπάει στην καρδιά του Έλληνα, χτυπάει στην καρδιά της ελληνικής κοινωνίας, λύνει τα προβλήματα και αυτό ενοχλεί πάρα πολύ. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι το πρώτο μας μέλημα είναι να φέρουμε δικαιοσύνη παντού, πρέπει να βάλουμε τέρμα στην αδικία, τέρμα στην εσχροκέρδεια, τέρμα στην εσχροκέρδεια, τέρμα στην οικογενειοκρατία. Πώς λοιπόν θα γίνει όλο αυτό, πώς θα έρθει η δικαιοσύνη? Έχουμε 4 απλές γραμμές. Να επιμείνω, κύριε Μανουράκη, και θα επιμείνω γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί εγώ δεν θα δεχτώ την κοστολόγηση ούτε από τη Νέα Δημοκρατία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του εγκοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Γιατί λοιπόν δεν δέχεστε ένας ανεξάρτητος φορέας να κοστολογήσει τα προγράμματα όλων των κομμάτων? Δεν λέω μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των κομμάτων. Και να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στοιχίζει τόσο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Διακομματική επιτροπή. Ενοχλεί πάρα πολύ το πρόγραμμά μας, γιατί βρίσκει μεγάλη απήχηση. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Γιατί το πρόγραμμά μας έχει μεγάλη απήχηση, είναι κοστολογημένο και αυτό ενοχλεί πάρα πολύ. Δυστυχώς, γιατί βλέπουν ότι ο κόσμος πλέον ξέρει τι πρόκειται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό τους τρομάζει. Έχει δημιουργήσει πανικό, άγχος και τρέχουν και δεν φτάνουν. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να καταρρύψουν ότι το πρόγραμμά μας είναι έγκυρο, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε τους ανθρώπους, δώστε ψήφο εμπιστοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο κόμμα και με διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός ο Αλέξης ο Τσίπρας, πρώτη ευκαιρία για να μπορέσει χωρίς υποκανονικές συνθήκες να εφαρμόσει το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι μας η θέση μας, κυρία Σφακιανάκη. Το πρόγραμμά μας τώρα, το αν αρέσει ή αν δεν αρέσει, αυτό θα το κρίνει ελληνικός λαός. Κύριε Κριτσοτάκη, ακούσαμε έτσι μια αναφορά και του κύριου Μανωρά νωρίτερα και θέλατε μάλιστα να το σχολιάσετε, ότι σας καταλογίζουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι ότι θέλετε να κλείσετε τις τράπεζες. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Εγώ θα πω καταρχήν γιατί... Συγγνώμη, εγώ θα ήθελα, κύριε Κριτσοτάκη, αν μου επιτρέπετε, και μετά το 25, εάν δεν έχετε επιτύχει αυτά που λέτε, γιατί το μέρα 25 έγινε ότι μέχρι το 25 θα έχει γίνει η ρήξη. Τι... Έτσι, με ρωτάνε κάποιοι, δεν ξέρω τι να τους απαντήσω. Τι σκέπτεστε μετά το 25, εάν δεν κατορθώσετε τη ρήξη αυτή την οποία λέτε? Απαντήστε τους, κύριε Μανουρά, γιατί έχετε ψηφίσει τα μνημόνια, ενώ λέγατε ότι δεν θα τα ψηφίσετε αλλά θα τα ασκήσετε. Εσείς δεν είστε βέβαια εκεί, είστε σε άλλο κόμμα. Απαντήστε τους γιατί η ανεργία έχει ανέβει τόσο πολύ, γιατί έχουν γίνει ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ας απαντήσει το ΠΑΣΟΚ γιατί ψήφισε και αυτό τους ίδιους νόμους. Ναι, αλλά και ελάτε μετά. Και ελάτε το νόμο μετά, Κατσέλη. Ακούστε, που πραγματικά προσπαθεί. Ακούστε. Όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Τότε, εν μέσω κρίση, θυμάστε. Ναι, ήσασταν κι εσείς κοινοβουλευτικός. Τότε ψήφισε κάτι καλύτερο. Ναι, ήταν η τέταρτη μου κοινοβουλευτική θητεία. Και θα σας πω το εξής, ότι προτείναμε ένα καλύτερο νόμο. Τώρα πλέον έχει καταργηθεί δυστυχώς. Ναι, έχει καταργηθεί γιατί τα μνημόνια, τα οποία δεν έχουν καταργηθεί. Και εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι έχουν καταργηθεί. Ο νόμος ψηφίστηκε εν μέσω μνημονίου. Και μάλλον. Ήταν μεγάλη κατάκτηση. Βεβαίως. Αλλιώς, αν πιεζόμασταν όπως λέγατε, τότε δεν θα είχε ψηφιστεί. Ακούστε με, εδώ δεν συζητάμε αυτό που έχετε συνηθίσει εσείς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι τρεις δηλαδή που έχετε ψηφίσει μνημόνια, όπου λέτε αυτός είναι χειρότερος από μένα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε το καλό και το καλύτερο. Ψάχνουμε να βρούμε το. Πώς δεν το λέτε? Η ρητορική σας υπάρχει. Αυτά τα λέτε εσείς, κύριε Κριτσοτάκη. Όχι, δεν τα λέω εγώ, εσείς τα λέτε. Αλλά ακούστε τώρα. Δεν ψήφιζαν τότε μεταρρυθμίσεις. Εγώ οφείλω λοιπόν να απαντήσω στο εξής. Ότι εμείς
Ακολουθήσαμε το 61,3% που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα και ήταν δεσμευτικό και με βάση το Σύνταγμα, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο το Σύνταγμα που μας το ορίζει και μας λέει ότι αυτό είναι απαράγραπτο και δεν μπορεί να μην ακολουθηθεί. Αλλά εσείς αποφασίσατε μαζί και ψηφίσατε 222 βουλευτές από τα τέσσερα κόμματα. Δηλαδή, τα λέω πάλι με τη σειρά που ψήφισαν μνημόνιο: ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι, το αλίστου μνήμης, για να μην το ξεχνάμε. Και σας λέω λοιπόν ότι αυτό το βάρος είναι εκείνο που πρέπει να απαντήσετε. Εγώ οφείλω όμως να απαντήσω σε κάτι που με ρώτησε η κυρία Σφαγιανάκη. Ότι δηλαδή, τι κάνετε, ας πούμε, θα κλείσετε τις τράπεζες κτλ. Έχω μαζί μου εδώ αυτό που είπαμε και είναι γραμμένο. Και είναι όπως το είπαμε. Το είπαμε το 2019, το μέρα 25 δηλαδή. Έχει μια θέση που λέει τι είναι το Δήμητρα, γιατί θα ωφελήσει, πώς εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τέλος γιατί το δαιμονοποιεί το κατεστημένο. Το καταλαβαίνετε ότι είστε με το κατεστημένο και το κατεστημένο φωνάζει και εσείς το υποστηρίζετε και λέτε ότι θα κλείσουμε τις τράπεζες, ενώ πάμε να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο γίνεται όσο υπάρχει ευρώ. Δεν είναι δηλαδή εναντίον του ευρώ. Ένα παράλληλο ευρώ, σύστημα πληρωμού. Ακριβώς. Απόλυτα σωστά το είπατε. Εσείς το έχετε διαβάσει, γιατί φαντάζομαι ότι εκείνοι που το κατηγορούν και προσπαθούν να φτιάξουν την καρικατούρα του για να την πολεμήσουν, φοβούνται το τι λέει. Ξέρετε, γιατί δεν το εφάρμοσε μείωση. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης το 2015. Γιατί το 2019. Υπουργός Οικονομικών. Ήταν ο αρμόδιος. Το 2019 δεν ήταν. Γιατί ο κόσμος δεν το αγκαλιάζει. Με λίγα λόγια. Γιατί δεν το αγκαλιάζει ο κόσμος. Γιατί δεν το αγκαλιάζει, γιατί το ελεηνολογείται. Γιατί το διαστρέφεται. Εμείς φταίμε για αυτά που λέτε εσείς. Δυστυχώς βγήκε ως πρώην πρωθυπουργός και βγήκε και ο τωρινός πρωθυπουργός. Και αυριανός. Ότι θα πληρώνεστε, λέει, με Δήμητρες. Ποιος το λέει. Εγώ σας δίνω και το φυλάδιο εδώ και σας λέω. Πείτε μου που λέει τέτοια πράγματα. Και αν λέει τέτοια πράγματα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω συγγνώμη. Ιδάλλως πρέπει να ζητήσετε εσείς. Πού θα εφαρμόζεται το παράλληλο σύστημα πληρωμών, κύριε Κριτσοτάκη, για να το κατανοήσει και ο κόσμος, όπως έχει πρόταση. Σε δύο περιπτώσεις, κυρία Σφαγιανάκη. Η μία είναι αν δεχτούμε οικονομική επίθεση, που είναι πολύ πιθανόν με τα χρέη που έχουμε να τη δεχτούμε. Και αν κλείσει πάλι όπως έκλεισε τότε ο Ντράγκη, να θυμίσω ποιος τις έκλεισε τις τράπεζες, γιατί δεν μπορώ να ακούω προπαγάνδα, θέλω να ακούω αλήθειες. Λοιπόν, ο Ντράγκη έκλεισε τότε τις τράπεζες. Αν το ξανακάνουν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να κλείσει. Γιατί το τραπεζικό σύστημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό πλέον, το ξέρετε. Αν λοιπόν πάει να το κάνει αυτό, τότε θα μπορεί με το σύστημα Δήμητρα να κάνει το εξής το ελληνικό κράτος. Να πληρώνει και να πληρώνεται χωρίς να είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Αλλά εμείς δεν λέμε να κλείσουν τράπεζες. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τις κλείσουν και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής δηλαδή των τριών. Δηλαδή είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αυτό ναι, λέτε. Ναι, ναι, και μάλιστα όταν το παρουσίαζε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ναι, είχε αλλά... πει ότι είναι ακριβώς όπως θα ψέξετε τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, εάν δεν έχει ένα σχέδιο αποσόβησης μιας επίθεσης. Ναι, αλλά γιατί είναι και μιας οικονομικής επίθεσης. Γιατί είναι να σημαία του οικονομικού προγράμματος ενός κόμματος ένα σχέδιο το οποίο σχέδιο έκτακτης ανάγκης και δεν είναι βασικής εφαρμογής. Ξέρω ότι γιατί το έχετε αντιληφθεί ότι δεν είναι το κεντρικό μας στο πρόγραμμα το οικονομικό το Δήμητρα. Είναι ένα σημείο του προγράμματος. Είναι από τα κεντρικά. Και είναι, αν θέλετε, αν θυμάμαι καλά, είναι το 7ο ή το 8ο. Εννοώ ότι είναι από τα κεντρικά, γιατί ο κ. Βαρουφάκης το έδωσε κεντρικό. Όχι. Δεν μας λέτε τα πρώτα 7 και μετά να μας το πείτε αυτό. Όχι. Σας λέω, ναι. Να σας πω και για να μην χάσουμε τον χρόνο. Μπερδεύετε τη συζήτηση, κύριε Μανδρά, και δεν βοηθάτε στο συντονισμό. Να σας δώσω λοιπόν αυτό να το δείτε που είναι και τι είναι. Έχουμε πρόγραμμα δικό μας. Αφήστε τον κύριο Κριτσοτάκη να απαντήσει. Και απαντάτε σε κάτι που δεν το έχετε καν διαβάσει. Και το δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Φαίνεται αυτό ότι ρωτάτε εσείς. Γιατί η κυρία Σφαγιανάκη ρωτάει δημοσιογραφικά. Εσείς ρωτάτε, διότι δεν το ξέρετε. Αλλά ακούστε τώρα. Εγώ τι θέλω να πω. Έχει εφαρμοστεί εκτός από όλα αυτά τα γενικά. Να ολοκληρώσει ο κύριος Κριτσοτάκης. Πρέπει να μας ολοκληρώσει. Δεν έχει ολοκληρώσει. Οφείλω να το πω. Έχασα και ένα κύκλο όταν μιλούσε. Ένα κύκλο δηλαδή. Όχι, σας έδωσα τον χρόνο. Ήμασταν ακριβώς στον κύκλο. Το είδαμε ότι πήρατε τον χρόνο σας. Ακούστε. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι για να ξεφύγουμε τώρα από τα μικρά και να πάμε στα μεγαλύτερα. 7,5 δις ευρώ είναι την τελευταία εξαετία οι επενδύσεις. Εγώ δεν κάνω κριτική ψεύτικη με ψεύτικους αριθμούς. Τα 7,5 δισεκατομμύρια στην εξαετία δεν είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα. Όμως προσέξτε τώρα το ποιοτικό. Τα 5 δισεκατομμύρια από αυτά είναι στο real estate. Και το real estate ξέρετε που βγαίνει. Προσέξτε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα είναι το μελλοντικό που θα συζητάμε. Πηγαίνει στα 700.000 κόκκινα δάνεια, εκ των οποίων τα 300.000 είναι τα δάνεια που αφορούν στην πρώτη κατοικία.
Το real estate δηλαδή χρηματοδοτείται, γιατί θα είναι στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο που θα σας καλούσα να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως με αριθμούς, δηλαδή πόσους έχει ο ένας, πόσους έχει ο άλλος, για να δούμε ποιος θα κάνει κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά να μιλάμε επ' αυτών. Mm-hmm. Δεύτερον, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, που σημαίνει δεν αποτρέπονται. Τρίτον, το ιδιώνυμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο ότι όποιος διαμαρτύρεται για τον πληστηριασμό πάει ως με το ιδιώνυμο. Καταλαβαίνετε, είναι φοβερό αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, πάμε σε χουντικής έμπνευσης νόμους. Και θα σας έλεγα ακόμη, για να το κλείσω, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα γενικώς συμβαίνουν και στην Κρήτη. Έχουμε δηλαδή μια αντανάκλαση στην Κρήτη. Έχουμε βόρειο οδικό άξονα που επαγγέλλεται, είναι ένα τεράστιο έργο. Έχουμε το λιμάνι του Ηρακλείου που ξεπουλιέται, ήδη βγήκε στο σφυρί. Mm-hmm. Είδατε ποιοι έχουν βγει, δύο εταιρείες συγκεκριμένες. Είναι το αεροδρόμιο το οποίο γίνεται ιδιωτικό, με ιδιωτικά κεφάλαια, άρα ανήκει σε αυτούς που το φτιάχνουν. Και είναι και η βάση Γουρνών, όπου μέσα εκεί θα διακρίνεται το καζίνο πρώτα απ' όλα, για να καταλάβετε ποια είναι η ανάπτυξη που μας ετοιμάζουν στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θέλω να σας πω ότι εδώ συμφωνούν και οι τρεις. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που δεν είναι σήμερα στο τραπέζι, αλλά και οι δύο που βρίσκονται, οι δύο άλλοι μνημονιακοί που βρίσκονται εδώ στο τραπέζι. Mm-hmm. Και ξέρετε τι ήθελα να πω. Ότι εδώ εμείς είμαστε σε μια χώρα που είχε πει ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε πει ότι είναι μια χώρα, λέει, η Ελλάδα που καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε και αυτό δημιουργεί χρέος. Να το χρέος. Πώς μεγαλώνουμε την παραγωγική βάση? Ουδείς την μεγάλωση, ουδείς την έχει στο πρόγραμμα του. Φέρτε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που επέρεται εδώ ο κύριος Μανδουράς. Έχουμε πρόγραμμα. Δείξτε μας πού μεγαλώνει η παραγωγική βάση. Το ίδιο είναι και στο ΠΑΣΟΚ. Λέω λοιπόν τι χρειάζεται. Ρήξη. Ρήξη με τα κατεστημένα συμφέροντα, ρήξη με το κατεστημένο. Ξέρετε τι άλλο χρειάζεται? Να μην υποχωρεί κανείς και να μην πάμε σε μια λογική ότι το κόμμα είναι πάνω από την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να είναι πάνω από όλα τα κόμματα και οι ανάγκες των πολλών ενάντια στις ανάγκες των λίγων. Γιατί αν ήθελε κανείς να πει, θα μπορούσε να μιλάει μια μέρα. Πολύ σύντομα, κύριε Κριτσοτάκη. Ναι, 150 εταιρείες είναι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο που έχουν ζήρο όσο είναι το μισό ΑΕΠ της χώρας, κυρία Σπαγιανάκη. Το 2015 ήταν 15% ο φόρος για τους ομίλους και ο ΣΥΡΙΖΑ το κατέβασε στο 10% και ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το κατέβασε στο 5%. Ωραία, το ΠΑΣΟΚ τα ψήφισε αυτά, κυρία Στρατάκη, και σας λέω ότι αυτά πρέπει να αλλάξουν μαζί με το ότι ξέρετε πόσο πληρώνουν με νόμο που έχετε ψηφίσει και οι δύο που είστε εδώ και η Νέα Δημοκρατία που λείπει. Πόσο είναι η φορολογία των εφοπλιστών? 0,048% επί των κερδών και μάλιστα είναι εθελοντική με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Ρίξη λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Στρατάκη. Μέρα 25, Συμμαχία για την Ανατροπή. Βοηθήστε με λίγο τώρα. Κοινωνιακά τώρα. Κύριε Στρατάκη, ναι. Επειδή έχω επικεντρωθεί τώρα σε αυτές τις ερωτήσεις, ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά προγράμματα, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δέχεται κριτική στο ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρος προς τα προγράμματα του. Κύριε Σφαγιανάκη, πάρα πολύ ξεκάθαρο. Βοηθήστε μας. Πείτε μας λοιπόν, πώς είναι ξεκάθαρο το ΠΑΣΟΚ? Και τελικά ρωτάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ πόσο στοιχίζει το πρόγραμμά του. Το δικό σας το πρόγραμμα πώς το κοστολογείτε και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες? Δεν υπάρχει κοστολόγηση για αυτά, κυρία Σφαγιανάκη. Θεωρώ ότι εγώ δεν θα μιλήσω κομματικά τώρα. Θέλω να βγαίνει κάτι χρήσιμο για τον ακροατή. Ανεξάρτητη αρχή που να κοστολογεί προεκλογικά τα προγράμματα και να εφαρμόζει την τήρηση του υπροπολογισμού. Επίσης, μπορούμε συνταγματικά να θέσουμε συγκεκριμένα ποσοστά, να λέμε ότι 10% του προπολογισμού κάθε χρονιά να πηγαίνει στην υγεία, άλλο τόσο στην παιδεία, άλλο τόσο. Και αυτές τα ποσοστιαία δεδομένα να δεσμεύουν όλες τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητο από το ποιος είναι στην εξουσία. Γιατί, για παράδειγμα, ο κ. Βαρουφάκης έκανε υπουργός οικονομικών, αλλά δεν τον είδα τότε να σκέφτεται ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών, όπως είναι το Δήμητρα. Αλλά δεν τον είδα να λέει ότι ή να κάνει πρόταση το ΜέΡΑ25 και είναι μια πρόταση τομή που σας καταθέτω και ως υποψήφιος και ως ΠΑΣΟΚ να. Ξέρετε, τα κέρδη των τραπεζών από αυτές τις μικρές κρυφές χρεώσεις 0,30, 0,50 για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτά είναι... λέει το Δήμητρα. Ακούστε μας. Πάρτε αλλά... το. Γιατί όμως δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όχι εσείς, να ελέγξουμε ως κράτος αυτές τις χρεώσεις των τραπεζών που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, γνωρίζω, κάθε χρόνο και στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών είναι πλέον παροχημένες ως χρεώσεις των τραπεζών. Μπορούμε, υπάρχει το περιθώριο να ελέγξουμε τις τράπεζες, να τις αναγκάσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για οποιοδήποτε κοινωνικό σκοπό και για να αλαφρώσουμε τις οποιασδήποτε συναλλαγές. Ξέρω ότι αυτό λέει
μέσος το πρόγραμμα Δήμητρα, αλλά γιατί να, αλλά γιατί να μην το κάνουμε στο ισχύον καθεστώς των τραπεζών. Θέλετε να βγάλουμε μια είδηση στον 1984, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί, κύριε Αστάκη, όμως το σχέδιο Δήμητρα δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά παγκοσμίως στον κόσμο. Άρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τέτοια ρίσκα, γιατί όπως δηλαδή, ξέρετε, να σας πω, η οικονομία σε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στην Κίνα εφαρμόζεται, το ξέρετε. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για επίπεδο ευρωπαϊκές και στις χώρες του δυτικού κόσμου, όχι στις χώρες του δυτικού κόσμου. Επίσης η Κίνα δεν έχει την οικονομική διάθρωση. Λοιπόν, να βγάλουμε την είναι μια χώρα. Να συμφωνήσουμε οι δυο μας. Είναι μια χώρα με ισχυρή βιομηχανία, με εξαγωγή και που επηρεάζει την παγκόσμια κοινότητα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα πρέπει. Και αυτό ήταν ένα από του στόχου των μνημονίων. Σώσαμε τις τράψεις για να έχουμε ακριβώς την πλειοψηφία. Την πλειοψηφία τη μετοχική του σύνθεση στο δημόσιο, ακριβώς για να τις ελέγχει και να ασκεί τέτοιου είδους πολιτικές. Μία από αυτές τις πολιτικές θα μπορούσε να ήταν αυτή ακριβώς. Της απαλλαγής από αυτά τα κρυφά χαράτσια και παροχημάνω, όπως λέω. Βλέπω πάντως τον κύριο Κριζωτάκη μια προσπάθεια για να κλείσετε κάποια συνεργασία. Ποιος κύριε Σπακιανάκη δεν θέλει οι τράπεζες, εφόσον με ένα κουμπί τώρα, με ένα κλικ γίνεται ηλεκτρονική συναλλαγή από μια τράπεζα στην άλλη και να μου κρατάει εμένα ή στον κάθε πολίτη ένα ευρώ. Αυτά τα κέρδη, εμείς λέμε ότι μπορούν να διοχετευτούν αυτά τα κονδύλια για να πληρώνει το κράτος τις δόσεις. Να συνεισφέρει τις δόσεις των κόκκινων δανείων σε ευάλωτους καταναλωτές. Μιλάτε για σε ένα νέο νόμο Κατσέλη για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της κατοικίας. Μιλάτε για μια υπερκομματική. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε πολιτική για ακριβώς, την οικονομία. Ακριβώς, ναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να φτάσουμε και να είναι κάτι που θα το ενστερνιστεί και θα το ακούει και ο ακροατής, για να μπορεί τουλάχιστον να είναι. Αν εφαρμοστεί ή αν κατακτηθεί κάποια στιγμή αυτό, να είναι δικό του κτήμα, να το αποδέχεται και να μην μπαίνουμε κι εμείς σε αυτή την κομματική αντιπαράθεση. Πάμε τώρα για τα μεγάλα δημόσια έργα, κύριε Κριζωτάκη. Για τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνεται. Δεν βλέπω να το σηκώνει ο κύριο Στρατάκη. Πάμε. Αεροδρόμιο Καστελίου φαίνει τη σφαγίδα του Πασόκ το 2003. Καλώς γίνεται τώρα. Έχει γίνει σε ένα ποστό 20%. Έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί πριν 15 χρόνια. Μετά την κατασκευή του αναμένουμε πάνω από 15-18 εκατομμύρια τουρισμό. Είχαμε εμείς το όραμα τότε ποια θα είναι η ανάπτυξη τη Κρήτη τις επόμενες 2, 3 και 4 δεκαετίες. Δυστυχώς τότε έγιναν οι παλινοδίες κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και καθυστέρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βόρειο εισοδικό άξονα χωρίς διόδια εντός όμως των πόλεων, γιατί χρησιμοποιούμε ως αστικό δρόμο τώρα τον ΒΟΑ. Ενδεχομένως, κύριε Κριζωτάκη, επειδή ξέρω ότι και εσείς είστε κατά των διόδιων, για να πάω εγώ στο Ρέθμι στα Χανιά, ενδεχομένως να μπορεί να πληρώσω ένα μικρό αντίτυπο. Αλλά ειδικά για το Ηράκλειο που συγκεντρώνει το μισό. Μάλλον για την περιφερειακή του που συμπληρώνει το μισό πληθυσμό της Κρήτης. Ο σχεδιασμός, κύριε Στρατάκη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα μια σκιά σε σχέση με τα διόδια, αλλά εντός πόλεων θεωρώ ότι είναι παράλογο να πληρώνουμε εμείς διόδια. Για να πάμε στο διπλανό νομό, ναι. Δύο σταθμούς, χρειάζεται η συντήρηση κλπ. Και να προσθέσω κάτι τελευταίο σε σχέση. Κύριε Κριζωτάκη, σας παρακαλώ, αφήστε με να πληρώσω. Να προσθέσω κάτι σχετικά με την αλλαγή που χρειάζεται το παραγωγικό μοντέλο στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει και το λέω προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πάμε σε αλλαγή του μοντέλου από τις μικρές οικογενειακές σε μεγαλύτερες ενιαίες βιώσιμες εκμεταλλεύσεις που θα τις κάνουμε με τη βοήθεια της πολιτείας πρότυπες με κυκλική οικονομία εντός της ίδιας της εκμετάλλευσης. Εγώ μιλάω και λόγω της ειδικότητάς μας γεωπόνος για εσταυλισμένη κτηνοτροφία μέσα σε πρότυπους ελαιώνες, για χρήση ψυχαθόγια τα οποία δίνουν δωρεάν αζωτούχο λίπανση και απεξάρτηση από τις αγωγές και το μεγάλο κόστος παραγωγής των λιπασμάτων. Μιλάμε ακόμα και στα πλαίσια τέτοιων πρότυπων εκμεταλλεύσεων. Πρέπει να υπάρχει προώθηση της έρευνας για να μπορούμε να κάνουμε τον κατσίγαρο λίπασμα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε εγχώρια παραγωγή λιπάσματος και θα εξαρτώμαστε από τις αγωγές από την Ουκρανία και από τον κάθε πόλεμο που έγινε και πρόσφατα και δυστυχώς επηρεάζει πολύ το κόστος παραγωγής. Και αυτές οι πρότυπες εκμεταλλεύσεις όμορες σε κάθε περιοχή συγκεκριμένων στρεμάτων θα έχουν ιδιοκτήτες τους ίδιους τους. Θα έχουν μετόχουν τους ίδιους ιδιοκτήτες γης, έτσι δεν θα έχουμε και αφελεινισμό της αγροτικής γης και θα λειτουργούν συναγωνιστικά έναντι των υπόλοιπων παραγωγών, μικροπαραγωγών, οι οποίοι θα θέλουν να φτάσουν και αυτοί στο επίπεδο της πρότυπης αυτής της εκμετάλλευσης. Κλείστε και αυτό. Για να κλείσω, ενεργειακή δημοκρατία, τα καλώδια όλα αυτά που καλώς κατασκευάζονται, για μας κακώς δόθηκαν μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε λίγους και ισχυρούς. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για δημιουργίες μικρών φωτοβολταϊκών αιωλικών σε σπίτια και επιχειρήσεις με ενέχειρο, να υποχρεώσουμε και πάλι εκεί κύριε Κριτσοτάκης τράψης, με ενέχειρο τα ίδια τα συστήματα αυτά, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, και η απόσβεση αυτού του ενέχειρου θα γίνεται στο δινεκές από μέρος της αξίας του ρεύματος που θα παράγουν. Έτσι θα γίνει η πράξη ενεργειακή δημοκρατίας και θα έχουμε
τζάμπα ρεύμα για τους καταναλωτές, που εδώ στην Κρήτη, όπως ξέρετε, που ζούμε με άφθονο ήλιο και ανανεώσιμες πηγές, δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε για το ρεύμα που είναι χρηματιστηριακό, γι' αυτό και λέμε και για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Θα έπρεπε να πουλάμε το ρεύμα, όχι να το πληρώνουμε κιόλας. Κύριε Μανουρά, είπα ότι θα επιστρέψω σε εσάς. Τελευταίο μικρόφωνο αυτό και για τους τρεις υποψηφίους. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τα όσα είχατε ακούσει, αλλά θέλω, κλείνοντας σε αυτό το μικρόφωνο, να μου θέσετε και τη δική σας προτεραιότητα σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης εδώ για το Ηράκλειο. Ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητα για το Ηράκλειο, κύριε Μανουρά? Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή τους συνυποψηφίους μου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία τώρα με το αεροδρόμιο, το οποίο θεμελιώθηκε επί Αλέξη Τσίπρα, και με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έρχεται. Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει έτσι. Πρέπει την επομένη των εκλογών όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τα περισσότερα και ό,τι περισσότερο μπορούμε για την Κρήτη. Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Έχουμε τα καλύτερα προϊόντα, παράγουμε τα καλύτερα προϊόντα. Διαθέτουμε το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι κρίμα να μην μοιραζόμαστε τα πλούτη όλου αυτού του τόπου όλοι μαζί. Είναι αδικία να τα καρπώνονται οι λίγοι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να καλέσω από τον 984 όλους τους Ηρακλειώτες και όλους όσους μας ακούν να στηρίξουν την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα, πέρα από ιδεολογίες και ιδεολειψίες, δίνοντάς του την ευκαιρία να κυβερνήσει για πρώτη φορά τη χώρα υπό κανονικές συνθήκες και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Αξίζει λοιπόν να προσπαθήσουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό και για τους ανθρώπους μας, προκειμένου να πάρουμε πίσω τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Για την αξιοπρέπειά μας ψηφίζουμε Αλέξη Τσίπρα. Στηρίζουμε Αλέξη Τσίπρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανουρά. Κύριε Στρατάκη, ο λόγος σε εσάς, ίδιο το ερώτημα. Φυσικά, προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα τοπικής ανάπτυξης για το Ηράκλειο. Κύριε Σφαγιανάκη, και εγώ προσωπικά δεσμεύω να αγωνιστώ με όλες τις δυνάμεις, όπως σας είπα, για ενεργειακή δημοκρατία με τη μετοχή όλων των πολιτών στον πλούτο που παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές, για ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, πρωτογενή και τριτογενή τομέα της Κρήτης, για παραγωγή νέου πλούτου με δεδομένα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που θεωρώ ότι όλοι εδώ στο τραπέζι συμφωνούμε ότι έχει Κρήτη, για ολοκλήρωση των έργων υποδομής στο νησί σε συγκοινωνιακά, επικοινωνιακά, ενεργητικά, αρδευτικά δίκτυα σε όλη την Κρήτη, για εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ώστε να γίνουν βιώσιμες βάσει του μοντέλου παραγωγής που σας περιέγραψα. Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προάγει την παιδεία και θα εκπαιδεύει τις νέες γενιές στα προσόντα που απαιτούν οι γενικότερες εξελίξεις και απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεσμευόμαστε και για ένα δημόσιο εθνικό σύστημα που φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της παράταξής μας, που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών, όχι όμως ιδιωτικοποιούμενο, αλλά αναβαθμιζόμενο, για να υπηρετεί εκτός από τις ανάγκες κυρίως και την πρόληψη, κάτι που έχει χαθεί ειδικά τα χρόνια της πανδημίας. Έχουμε λιγότερη πρόληψη από τον πληθυσμό, που είναι και το σημαντικότερο για τις νέες γενιές, και για ένα εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό σύγχρονο δικαιακό σύστημα, ούτως ώστε να εμπεδώνεται το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία. Θεωρώ ότι ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποδείξει, ειδικά με τις μεταρρυθμίσεις του 9-11 εν μέσω κρίσης και εν μέσω μνημονίων, ότι δημιουργήσαμε μηχανισμούς και θεσμούς που ενισχύουν, που εξυπηρετούν τον πολίτη αφενός, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διάβια, η συνταγογράφηση, και θεσμούς που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να ασκεί έλεγχο στην εξουσία, με την έννοια της δημοσιοποίησης όλων των δαπανών, με την έννοια του σταματημού της λαιλάτησης των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες καμία παράταξη δεν ψήφιζε τότε, αλλά ήταν όλες εμπνεύσεις της δικιάς μας παράταξης του ΠΑΣΟΚ, ευτυχώς τις χρησιμοποίησαν οι επόμενες κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα, 10 και 15 χρόνια μετά. Και καλώ τον κόσμο που για οποιοδήποτε λόγο είχε ψηφίσει άλλα κόμματα, γι' αυτό ακριβώς και μειώθηκαν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ την περασμένη δεκαετία, καλώ τον κόσμο να ξαναεπανέλθει στο σπίτι του, στο σπίτι της προοδευτικής παράταξης. Και όσον αφορά εμένα προσωπικά, θεωρώ ότι έχω και τη βούληση και τη γνώση να προσφέρω στον ηρακλειώτικο λαό για να αναδείξουμε τοπικά προβλήματα, να αναζητήσουμε λύσεις προς όφελος της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Στρατάκη. Κύριε Κριτσοτάκη. Κοιτάξτε, από ό,τι είπα, το είπα γιατί είναι αληθινό, και ό,τι είπα δεν είναι προεκλογικό, είναι πολιτικό.
Ήθελα να καταδείξω ότι είμαστε σε μια χώρα όπου τα πράγματα όχι δεν πηγαίνουν καλά, αλλά πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Πριν 10 χρόνια κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, πριν 12 χρόνια να πω, πριν τα μνημόνια, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ζούμε αυτό που ζούμε. Και βλέπω ότι εδώ επέρονται κάποιοι και λένε σώσαμε τη χώρα γιατί τη βάλαμε στα μνημόνια, αντί να πάνε να κρύψουν το κεφάλι του στην άμμο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι βρίσκονται σε μια συνεργασία την οποία δεν την παραδέχονται ενώ είναι υπαρκτή, στη βάση του νεοφιλελευθερισμού των μνημονίων και έχει χαθεί η ανεξαρτησία της χώρας και δεν έχουμε ούτε καν τη χειραφέτηση, δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για να λύσουμε το κεντρικό πρόβλημα της χώρας που είναι ότι δεν έχουμε, αφού καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε, σημαίνει ότι δεν έχουμε παραγωγική βάση η οποία πρέπει να μεγαλώσει. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικώς και αορίστως για ανάπτυξη. Έχω δύο ειδήσεις εδώ. Η μία είναι ότι έχουμε μείωση της ετήσιας παραγωγής των αμπελώνων και έχουμε και μείωση των αμπελώνων κατά 15%. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν αυξάνουμε την παραγωγική μας βάση, αλλά τη μειώνουμε με τις πολιτικές που έχουν επιλέξει τούτοι εδώ που έρχονται σήμερα και λένε δώστε μας την κυβέρνηση και θα συνεργαστούμε στη βάση του μνημονίου, του νεοφιλελευθερισμού. Θα σας έλεγα επίσης μια άλλη είδηση, η οποία είναι πρόσφατη και αυτή είναι μια εβδομάδα περίπου. Προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Ηρακλείου για να μην διχοτομηθεί η πόλη από το βόρειο δυτικό άξονα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια, στην οποία είμαι περιφερειακός σύμβουλος και βλέπω καθημερινά, δεν έχει καν λόγο, δεν συζητά αν θα πρέπει να γίνει, να μην γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει, όλα τα υπόλοιπα δεν επιτρέπονται, παρά συζητάει μόνο τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κάνω κι εγώ ένα εφιολόγημα, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Ψηφίζει μόνο για την ΜΠΕ, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ΜΠΕ κάνουν τα πρόβατα. Και ακόμα και αν ψηφίσουμε αρνητικά στην ΜΠΕ, προχωράει και απλώς καταγράφει και ψήφισε αρνητικά το Περιφερειακό Συμβούλιο ή ο Δήμος Ηρακλείου ή. Σας λέω λοιπόν ότι τι πρέπει να γίνει εδώ τώρα, όταν όλα αυτά συμβαίνουν, θα σας πω πολύ απλά τι πρέπει να κάνουμε. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο, ότι θα πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το διαχειρίζεται σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα πρέπει να κοινωνικοποιηθεί ο ΔΔΕ, η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΙΕ, διότι δεν μπορούμε, αν δεν έχουμε ανασύσταση της ενιαίας ΔΕΗ, να μπορούμε να συζητάμε, θα έχουμε φτωχολόγιο και θα έχουμε κουπονάκια στην ουσία, να πάμε να πληρώνουμε, πληρώνει δηλαδή η κυβέρνηση αυτά που σου έκλεψε, να σου δώσει κάτι της πίσω. Το άλλο είναι ότι χρειάζεται αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού με αναδρομική ισχύ από τις αρχές του 2021 και μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ από το 24 στο 15, από το 13 στο 6 για λοιπάσματα, βιβλία, το ξαναλέω, πολιτιστικά αγαθά από το 6 στο 0%. Μείωση του φορολογικού συντελεστή των μικρών επιχειρήσεων που τις έχουν διαλύσει οι πολιτικές των τριών μνημονίων και των τεσσάρων κομμάτων που τα έκαναν. Και των μεσαίων στο 20% και αύξηση για τις μεγάλες στο 30%. Και τέλος, θα πρέπει να καταργηθεί ο Ηρακλής και να έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, διότι αυτή τη στιγμή 700.000 είναι τα κόκκινα δάνεια, 300.000 είναι οι πρώτες κατοικίες. Και ας μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν εκείνοι που έκαναν και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα μνημόνια που τα περιγράφουν μέσα στις 5.500 των σελίδων τους. Κανένα μνημόνιο δεν έχει καταργηθεί, κύριε Στρατάκη, κύριε Μανουρά. Τα μνημόνια έχουν μην μεταφερθεί. Μην ανοίγετε άλλο κύκλο συζήτηση. Όχι, δεν ανοίγω. Λοιπόν, έχουν μεταφερθεί με 700 νόμους στο νομοθετικό οπλοστάσιο. Πρέπει να κοινωνικοποιήσουμε επιτέλους τη δημόσια υγεία, την παιδεία και την ενημέρωση. Την ενημέρωση το ξαναλέω. Και πρέπει να ανακτηθεί η κυριαρχία, η δημοκρατική κυριαρχία στο κράτος. Δηλαδή, δεν μπορεί η ΑΔΕ, η ΕΛΣΤΑΤ, το υπερταμείο και του ΧΟΥΣΟΥ να μην είναι ελεγχόμενα από το δημόσιο, αλλά να είναι απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που δεν το λέει κανείς από τους άλλους συνομιλητές. Κλείνω λέγοντας ανεξάρτητη και αδέσμευτη εξωτερική πολιτική και όχι πολιτική των Βρυξελών, πολιτική Αθηνών. Με αυτά, καλό να ψηφιστεί το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, γιατί έχει μία εγγύηση. Οι περισσότεροι από αυτούς που βρίσκονται μέσα και είναι διακριτοί είναι αυτοί που είτε ήταν υπουργοί και εγκατέλειψαν τους στόχους και τα αυτοκίνητα τα υπουργικά, είτε βουλευτές που εγκατέλειψαν, δεν ήταν εύκολο, τις βουλευτικές έδρες
Και λέμε ότι αυτό μπορούμε να το ξανακάνουμε, γιατί έχουμε αποδείξει ότι όταν το κάνεις μια φορά, ίσως να μπορείτε να το κάνεις και δεύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις για αυτή την πολύ γόνιμη συζήτηση, γόνιμη και ζωηρή συζήτηση. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιάννης Μανουράς, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Χρήστος Στρατάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, και ο κύριος Μιχάλης Κριτσοτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη.